Στεφάνος Καραβίδας, επιστημονικός αναποστρατεία, υποψήφιος διδάκτορ γεωπολιτικής. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα κύριε Καλαρίδη, καλή εβδομάδα. Εύχομαι τα διδάγματα της σημερινής επετείου να αποτελέσουν οδηγό για το μέλλον. Και εύχομαι επίσης η μνήμη των τριών ηρώων να στοιχιώνει το πολιτικό σύστημα σε μελλοντικές λήψεις αποφάσεων. Είναι μια δραματική εμπειρία. Τώρα θα τα πούμε και άλλη ώρα, γιατί. Όχι άλλη ώρα, θα τα πούμε, συνεχώς τα λέμε εδώ και 25 χρόνια. Επειδή έτυχε να ζήσω εκείνη τη βραδιά μέσα από το Πεντάγωνο νέος δημοσιογράφος, κάτι μηνών, και είσαμε όλη την εξέλιξη από πρώτο χέρι, δεν μας τη μετέφερε, τα ακούγαμε και τα βλέπαμε όλα. Είναι μια πολύ τραυματική εμπειρία και μια αδικαιολόγητη εξέλιξη. Ας πάμε τώρα στα σημερινά. Θα ήθελα πρωτού ξεκινήσουμε να μου δώσω την ευκαιρία να πω δύο λόγια σε σχέση με όσα αναφέρατε με τους δύο προηγούμενους εξαιρετικούς συνομιλητές. Ναι, ναι. Αναφορικά με την Τουρκία. Πρέπει να αποκλείσουμε κάθε πιθανότητα η Τουρκία να πάρει το φιλί της ζωής με βάση τις εξελίξεις και τις πιέσεις που αναφέρατε. Υπάρχει ένα σενάριο για το οποίο δεν συζητάμε και αυτό έχει να κάνει με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35. Ναι. Μεταξύ 18 και 22 θα είχαν παραλάβει 30 αεροσκάφη. Το ποσό για το οποίο αναφέρατε πριν είναι 1,4 δις που αφορά αυτά τα αεροσκάφη και προσπαθούν να το συμψηφίσουν. Υπάρχει όμως το εξής ζήτημα. Ποια θα ήταν η επιλογή η οποία θα μπορούσε να τους έχει όλους ευχαριστημένους? Υπάρχει αυτή η επιλογή? Αυτή η επιλογή υπάρχει και βρίσκεται στο ίδιο πλαίσιο με τη μεταφορά των S-300 από την Κύπρο στην Ελλάδα στη δεκαετία του 90. Και ποια είναι αυτή? Θα μπορούσαν τα S-400 τα τουρκικά να αγοραστούν από το αδελφό Μπιρχάλκι Κίντοβλετ, έτσι ένα κράτος δύο λαοί, Αζερμπαϊτζάν. Σε αυτή την περίπτωση έτσι, θα ήταν όλοι ικανοποιημένοι, και οι Τουρκοί και οι Αμερικανοί, αλλά και οι Ρώσοι, θα αποκλείανε κάθε περίπτωση το ΝΑΤΟ να βάλει πόδι στο Αζερβαϊτζάν. Αυτό υπήρχε σαν βούληση, και θα κλειδώσουν την περιοχή με έναν ακόμα τρόπο, με το σύστημα S-400. Δεν λέμε ότι αυτό είναι κοντά, ωστόσο είναι ένα σενάριο το οποίο υπάρχει και παίζει. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη γενική γεωπολιτική κατάσταση, φαίνεται ότι οι μοναδικοί οι οποίοι έχουν ξεκάθαρη και κατασταλαγμένη γεωπολιτική θέση είναι οι Βρετανοί. Όχι οι Αμερικανοί. Ο Αμερικανικός παράγοντας βλέπω ότι υπάρχουν διαγωνισμοί μεταξύ φατριών γραφειοκρατών και γι' αυτό υπάρχει και μία αιμονή στην αγγλοσαξονική όψη της γεωπολιτικής σε σχέση με το Μακίντερ και το Σπάικμαν. Είχατε πρόσφατα καλέσει τον κύριο Καρακατσάνη και ο κύριος Μάζης τα έχει αναφέρει σε σχέση με τον βόρειο αρκτικό κύκλο και το πέρασμα. Η εξέλιξη αυτή ακυρώνει την οπτική κατά Σπάικμαν. Το αναχωματικό δακτύλιο. Βλέπω όμως ότι πέρα από το Σπάικμαν υπάρχει μια αιμονή στο Μακίντερ με βάση την οποία θεωρούν τη Ρωσία ότι είναι κάτι άλλο, δεν ανήκει στην Ευρώπη και ότι πρέπει να είναι αντίπαλος. Πέρα από τον αγγλικό παράγοντα, γιατί όλοι χορεύουν στο ρυθμό που παίζει ο Βρετανικός παράγοντας, υπάρχει και το γαλλικό κράτος, το οποίο είναι βαθιά ντεγκολικό. Ο Ντεγκόλ δεν ήταν ατλαντιστής. Πίστευε ότι υπό την κυριαρχία της Ευρώπης, της Γαλλίας, η Ευρώπη έπρεπε να έρθει κοντά με τότε Σοβιετική Ένωση. Τώρα μιλάμε για τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν είναι Ανατολή. Η Ρωσία είναι μια χριστιανική χώρα, είναι μέρος της ευρωπαϊκής ιστορίας και πρέπει να δουλέψουμε κι εμείς με τις μικρές δυνάμεις που έχουμε, ούτως ώστε να φανεί ότι αυτή η αγγλοσαξονική θέαση της γεωπολιτικής δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Εάν αντίπαλος είναι η Κίνα, αν στρέψουμε τη Ρωσία προς την Κίνα και δημιουργηθεί αυτό που λέει ο κ. Γρίβας, η λεγόμενη super hyper power, δεν έχει να κερδίσει κανένας. Πρέπει λοιπόν να γίνει σε όλα τα κανάλια κατανοητό. Θα μου πείτε, είναι δύσκολο αυτό. Πρέπει όμως να δουλευτεί αυτό το σενάριο. Να δείξουμε ότι η Ρωσία πρέπει να έρθει κοντά με την λεγόμενη Δύση. Έχουμε να κερδίσουν όλοι από αυτό. Πρέπει να σπάσουμε τη γραμμή Κίνας, Τουρκίας, Γερμανίας, τον άξονα αυτό της Κίνας. Και πρέπει ο καινούριος δακτύλιος να διαμορφωθεί πέριξ της ζώνης επιρροής της Κίνας. Η Τουρκία θα λειτουργήσει ως proxy state της Κίνας μακροπρόθεσμα. Και πρέπει να κλείσουμε λοιπόν αυτά τα τουρκογενή και ελεγχόμενα και από τον κινέζικο εμπορικό παράγοντα κράτη της Κεντρικής Ασίας, και αυτός ο δακτύλιος να κλείσει με τη Ρωσία και μέχρι την Ινδία προς τα νότια. Γι' αυτό το νέο Ρίμλαντ μιλάμε, και εκεί πέρα πρέπει να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε για να βάλουμε τον ελληνισμό μέσα, αναφορικά και με τον κυπριακό. Αυτό σαν μια εισαγωγή, έτσι, αν μου επιτρέπετε, για το πώς πρέπει να δούμε τα πράγματα. Μπορεί να υπάρχει επικαιρότητα στην Ουκρανία, αλλά πέρα από την επικαιρότητα η οποία μας εγκλωβίζει σε αυτή τη θέαση, υπάρχει και μια άλλη θέαση γεωπολιτικής, γιατί η κυρία γεωπολιτική είναι η γεωγραφία. Και το λιώσιμο των πάγων πρέπει να δείξουμε ότι
αλλάζει την οπτική και του Spikeman και του McIntyre. Επειδή αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, ενώ μπορούμε να το διατυπώσουμε ως άποψη και να επιχειρηματολογήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να επηρεάσουμε αυτή την πολιτική, μπορούμε βέβαια να καταγράψουμε τη θέση μας. Αυτό που μπορούμε και προέχει να κάνουμε και επήγει να κάνουμε είναι να αποσαφηνίσουμε ότι τα όποια ανταλλάγματα για την επιστροφή της Τουρκίας δεν θα αφορούν σε καμία περίπτωση εμάς. Και ότι αν αποπειραθούν κάτι τέτοιο, αυτό θα έχει συνέπειες πρακτικές. Αυτό είναι σωστό. Έχουμε ξαναπεί ότι πρέπει να δείχνουμε άκαμπτη και να πείσουμε ότι εμείς είμαστε αξιόπιστοι εδώ πέρα και όχι οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι ρέπουν προς τον ευρασιανισμό και είναι θέμα χρόνου πραγματικά να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Επίσης, αν έρθει κοντά η Ρωσία με την Αμερική, πλέον δεν υπάρχει αυτό το δίπολο μεταξύ του οποίου μπορούν να παίζουν τόσο ώστε να έχουν ανταλλάγματα και είναι εκεί πέρα που θα διαφανεί ότι ο ρόλος τους πραγματικά δεν έχει το αποτύπωμα το οποίο νομίζουν ότι έχει σήμερα. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, θεωρώ ότι σε αυτό το πλαίσιο πρέπει επιτέλους να έρθει κοντά το ελλαδικό με το κυπριακό κράτος και σε επίπεδο αμυντικό, αλλά κυρίως σε επίπεδο δόγματος. Λοιπόν, σε επίπεδο δόγματος, το δόγμα, επειδή υπάρχουν στο πολιτικό πεδίο διάφορα θέματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν, ειδικά μετά την αλλαγή του Υπουργού Εξωτερικών, υπάρχει μία αμφισημία και έχει κάπως θολώσει η εικόνα, διότι μέχρι την αποχώρηση του κ. Χρυστοδουλίδη ακολουθήθηκε μια πολιτική που είχε συγκεκριμένο εύρος και έβγαινε από τα στενά όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγιναν συνεργασίες και συμμαχίες παράλληλα με την Ελλάδα, οι οποίες διεύρυναν το γεωπολιτικό πεδίο των δύο ελληνικών κρατών. Τώρα τα μηνύματα είναι λίγο θολά, για να το πω έτσι ευγενικά. Αλλά για να υπάρχει μια συναντήληψη στο δόγμα, θα πρέπει αφενός να αποσαφηνίσουμε αυτό το πώς κινούμαστε και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποτελέσουμε το αντάλλαγμα, ούτε εμείς ούτε η Κύπρος, ο ελληνικός παράγων, για την επιστροφή της Τουρκίας. Και ένα πολύ πιστικό βήμα προς αυτό θα ήταν ο εξοπλισμός της Κύπρου. Περιγράψατε ένα στρατιωτικό, διπλωματικό, γεωπολιτικό πλαίσιο το οποίο δημιουργήθηκε στην προηγούμενη περίοδο και με τη συνδρομή του κ. Χρυστοδουλίδη, το οποίο σταδιακά θα εξαέλωνε τη δυνατότητα προβολής ισχύως της Τουρκίας και κατά συνέπεια και ομιλίας Κυπριακής Δημοκρατίας. Εγώ δεν θα είμαι ευγενής. Πρέπει να τελειώσουμε επιτέλους από τον ελλαδισμό, από το δόγμα του ελλαδισμού από τη μία και από την άλλη από το δόγμα του κυπριωτισμού. Και να τελειώσουμε επίσης με τις μικρές κομματικές δυνάμεις στην Κύπρο, οι οποίες προσπαθούν να στερήσουν το εθνικό συνέστημα από τους Έλληνες της Κύπρου. Λοιπόν, πρέπει να επανακαθορίσουμε την εθνική μας στρατηγική στο Κυπριακό και να αποδεσμευτούμε επιτέλους από την εξονομισμού και ετυμολογικά διχοτομική επιλογή της διζωνικής δικαιονοτικής ομοσπονδίας και όλων των λοιπόν ανανικών παραφυλάδων. Και πρέπει να υιοθετήσουμε με ακαμψία ως σκληρό πυρήνα της εθνικής μας θέσης το δόγμα της απελευθέρωσης. Οποιαδήποτε άλλη λύση νομιμοποιεί την τουρκική εισβολή και τα αποτελεσμένα. Αυτό είναι πράξη ξεκάθαρο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Το Κυπριακό είναι αποκλειστικά ζήτημα εισβολής και κατοχής. Η απελευθέρωση είναι ένα πολιτικό όραμα, όχι στρατιωτικό, πολιτικό όραμα και αφορά τη με βάση το διεθνές δίκαιο απαιτούμενη αποκατάσταση της νομιμότητας και της ακεραιότητας κυπριακής δημοκρατίας. Δεν μιλάμε για τακτικές, δεν μιλάμε για επιχειρήσεις, δεν μιλάμε για πόλεμο. Ένα πολιτικό όραμα, ένας πολιτικός προσανατολισμός να επανέλθει η κυπριακή δημοκρατία στην πρώτερη κατάσταση και να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο όλης της νήσου. Η επαναφορά αυτής της θέσης, η οποία είναι η θέση της κοινή λογικής και εθνικά επιβεβλημένη, θα ακύρωνε και τα όποια σενάρια, γιατί έχουν βασιστεί και αξιοποιούν τη διαρκή διολύση της Ελλάδος και την γελία συζήτηση περί διζωνικών και δικοινωτικών Φραγκεστάιν κλπ. Και έχουν φτάσει πλέον την κουβέντα, και το λέω με τα λόγω γνώσεως ότι τις επόμενες εβδομάδες θα το δούμε να διατυπώνεται με πολύ ομό τρόπο, περί δύο κρατών, περί αναγνώρισης των κατεχομένων ως ξεχωριστού κράτους κλπ. Αν επαναφέρουμε την συζήτηση στα σωστά πλαίσια και στην βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, αυτό που περιγράφεται, θα σταματήσει και η διολίσθηση και οι ιδέες για δύο κράτη, αναγνώριση κατεχομένων κλπ. Μας δόθηκαν πολλές ευκαιρίες. Μας δόθηκε ευκαιρία στην αναρχήγηση του ψευδοκράτους στη δεκαετία του 80 στις αρχές. Μας δόθηκε ευκαιρία με την καταψήφιση του σχεδίου ΑΝΑΝ στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Μας δόθηκε ευκαιρία μετά όσα έγιναν πρόσφατα στην Αμόχωστο και στα Βαρόσια, να φύγουμε από τη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, να την καταγγείλουμε. Εμείς όμως είμαστε προσκολλημένοι εκεί και πέραν αυτού, όπως αναφέρατε, υπάρχουν τμήματα της ακαδημαϊκής κοινότητας στην Ελλάδα που είναι συνδεδεμένα με συγκεκριμένες δεξαμενές σκέψεις που δουλεύουν τα δύο κράτη και το πλασάρουν
με έναν τρόπο προσπαθούν πονηρό, ούτως ώστε να δείξουν ότι αυτό είναι στροφή στο ρεαλισμό. Δεν είναι ρεαλισμός αυτό. Αυτό είναι δούριος ύπος και είναι ξεπούλημα της Κύπρου και από την πίσω πόρτα. Λοιπόν, να ρωτήσω με αφορμή, βλέπω και ένα μήνυμα. Έρχονται κατά ρηπά στα μηνύματα. Βασικά παραπάνω από ένα. Να το συνοψίσω σε σχέση με τον εξοπλισμό της Κύπρου. Αν θα μπορούσε και θα έπρεπε και υπό ποιες προϋποθέσεις να αποκτήσει η Κύπρος πολεμική αεροπορία και πολεμικό ναυτικό. Είναι αρκετά μηνύματα που αναφέρουν και την περίπτωση να δίναμε τα μοιράζ τα οποία αποσύρουμε ή βασικά θα δίνουμε στους Γάλλους, αν τα δώσουμε τελικά. Θα βάλω μια μικρή παρένθεση για τα μοιράζ 2000. Δεν είναι η ελληνική πλευρά που φταίει για την αναβάθμιση των παλιών μοιράζ 2000. Είναι η γαλλική πλευρά. Υπήρξαν αξιόπιση πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Μπορούμε να αναφερθούμε κάποια άλλη στιγμή. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα αεροπλάνα μας προσφέρθηκε και ο συγχρονισμός τους με ένα κόστος το οποίο θα φτάνει γύρω στα 50 με 55 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι το ίδιο ποσό με το οποίο αγοράσαμε τα Ραφάλ. Κατά πολλούς είναι ένας τρόπος πίεσης της Γαλλίας, εμπορικός, ούτως ώστε να ξεφύγουμε από το όραμα του μοιράζου 2000 και να εγκλωβιστούμε και εμείς αλλά και άλλες δυνάμεις στο Ραφάλ. Αυτό αντισαγωγής. Άρα αυτά τα αεροπλάνα. Συγγνώμη, 55 εκατομμύρια αναβάθμιση το ένα. Πολλά δεν είναι. Αυτό είναι σωστό. Έγιναν και ερωτήσεις στη Βουλή. Το κόστος για 17 αεροπλάνα από τα 19 για τα μονοθέσια ανερχόταν σχεδόν στο 1 δις. Σχεδόν στο 1 δις. Λοιπόν, το απορρίψαμε λοιπόν γιατί οικονομικά ήταν απελέσφορο και δεν εξαρτώθηκε από εμάς. Λοιπόν, άρα αυτά τα αεροπλάνα πλέον και δεν μπορούν να αναβαθμιστούν με βάση αυτά που μας προσφέρουν, αλλά δεν έχουν και καμία επιχειρησιακή αξία. Είχαν λήξει τα όπλα τους, δεν λέω κάτι το οποίο είναι μυστικό, είναι από ανοιχτές πηγές, όλα τα όπλα τους έτσι και για ένα διάστημα και τα εξωσέτ. Και τα όπλα, τα ημενεργά τα οποία είχε. Άρα αυτό το αεροπλάνο, το μόνο το οποίο μπορούσε να κάνει ήταν να αφήσει σφαίρες. Λοιπόν, τώρα το αν έπρεπε να μπει ή όχι στην σύμβαση στο Ραφάλ για να πέσει το κόστος, αυτό το γνωρίζουν καλύτερα αυτοί οι οποίοι διαπραγματεύτηκαν. Αν με ρωτάτε αν αυτό το αεροπλάνο λείπει από το Αιγαίο, με έτσι όπως είχε καταντήσει, δεν λείπει καθόλου γιατί δεν είχε κανένα ρόλο. Λοιπόν, τώρα το ζήτημα δεν είναι τα μοιράζει 2016 με 30, είναι καθαρά θέμα πολιτικής πούλησης για να αντιληφθούμε ότι η Κύπρος δεν είναι καθόλου μακριά. Η αεροπορική γεωγραφία είναι διαφορετική από τη φυσική γεωγραφία. Και τι θέλω να πω. Υπάρχει το στερεότυπο ότι η Κύπρος επειδή βρίσκεται κοντά στην Τουρκία, οι Τούρκοι θα πάνε κολυμπώντας στην Κύπρο. Αυτό δεν σημαίνει για την αεροπορία. Αν δούμε τη διάταξη στο χάρτη των τουρκικών αεροδρομίων, αυτά είναι κατανεμημένα από βόρειο-δυτικά προς νότια-ανατολικά. Και η απειλή δεν ήταν η Ελλάδα. Η απειλή ήταν η τότε Σοβιετική Ένωση στη δεκαετία του 50. Άρα, Μπαντήρμα, Μπαλίκεσιρ, Εσκίσαχη, Μέριζιφον, μέχρι και το Ντιγιάρμπακιρ, αν δείτε τη διάταξη, κοιτάει προς τη Σοβιετική Ένωση. Mm. Αν βάλουμε λοιπόν αυτό το χάρτη και δούμε ποιο είναι το κοντινότερο αεροδρόμιο στην Κύπρο το οποίο έχει μαχητικά αεροσκάφη, είναι πανδρομένο μαχητικά αεροσκάφη. Αυτό είναι το αεροδρόμιο του Εσκίσαχη. Ποια είναι η απόσταση από την Κύπρο, είναι 560 χιλιόμετρα. Ποιο είναι το κοντινότερο ελληνικό αεροδρόμιο με επανδρομένο, είναι το αεροδρόμιο του Καστελίου. Ποια είναι η απόσταση, 720 χιλιόμετρα. Δηλαδή η διαφορά είναι 160 χιλιόμετρα, περίπου στα 80 ναυτικά μίλια. Χρονικά μιλάμε για 9 λεπτά. Αυτή είναι η διαφορά. Οι Τούρκοι θα φτάσουν εκεί πέρα 9 λεπτά πιο νωρίς. Άρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Η αεροπορική γεωγραφία δεν είναι εναντίον μας. Από εκεί και πέρα, η Κύπρος έχει μια πολύ αξιοπρεπή αεράμυνα με συστήματα Τόρμι 1, Μπουκ και Οθέλος, ενώ οι κατοχικές δυνάμεις δεν έχουν καθόλου αεράμυνα. Άρα λοιπόν εκ προημίου βλέπουμε ότι δεν είμαστε σε δυσχερή θέση. Επίσης επειδή έχουν γραφτεί πολλές υπερβολές για τα Ραφάλ και τις δυνατότητες σε σχέση με την εμβέλειά τους. Το Ραφάλ φέρει εσωτερικό καύσιμο 10.000 λίβρες. Το ιστορικό καύσιμο T16 είναι 7.000 λίβρες. Mm. Επειδή είναι επικινητήριο όμως έχει λίγο παραπάνω, και λίγο παραπάνω καύσιμο, αλλά και πάλι υπερέχει. Από ποιο F16, από το F16 Block 50, Block 40 και Block 30. Έχουμε εμείς κάποια δουλειά στα χέρια μας. Ήδη, ναι, είναι το F16 Block 52. Οι 83 μονάδες οι οποίες θα γίνουν Piper παίρνουν σύμμορφες δεξαμενές. Mm. Άρα και το F16, οι 83 μονάδες που διαθέτουμε, αυτές οι μονάδες έχουν και αυτά 10.000 λίβρες εσωτερικό καύσιμο και εκεί λιγότερο σαν μόνο κινητήριο. Μπορούν να πάρουν εξωτερικό καύσιμο, μπορούν και με τις εξωτερικές δεξαμενές, αλλά και με 600 μεγάλες. Άρα η Κύπρος δεν ήταν μέχρι τώρα μακριά και τη φέραν κοντά τα Ραφάλ. Είναι ζήτημα καθαρά πολιτική βούληση και τίποτα άλλο. Οι σύμμορφες δεξαμενές προφανώς λοιπόν μειώνουν τη δυνατότητα του φόρτου όπλων, έτσι, με κάποιο τρόπο. Και πάλι, φυσικά το μειώνουν, αλλά και πάλι
και πάλι μπορεί να φέρει φορτίο. Mm-hmm. Δηλαδή το F-16 Block 52 με τις σύμμορφες μπορεί πάλι να φέρει αξιοπρεπές φορτίο Μάλιστα. για να υποστηρίξει την Κύπρο. Η Κύπρος πρέπει, όπως και τα νησιά, να γίνει αυτόνομη η εθνική φρουρά. Τι θέλω να πω. Αυτό το οποίο πρέπει να εξασφαλίσει η ελληνική πολεμική αεροπορία δεν μπορεί να γίνει από αέρος πυροβολικό. Δηλαδή να πάει άνωθεν της Κύπρου και να ρίχνει όπλα αέρος σε εδάφους. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Πρέπει να εξασφαλίσει η ελληνική πολεμική αεροπορία το χώρο άνωθεν, να τον καθαρίσει από τις εχθρικές απειλές, ούτως ώστε η εθνική φρουρά να μπορεί να κάνει μόνη της τη δουλειά. Εκεί πρέπει να καταλήξουμε και όχι να περιμένουμε το μάνα εξ ουρανού. Αν έχουμε αυτό το πλεονέκτημα όπως το περιέγραψα, μπορεί να έρθει και το μάνα εξ ουρανού. Αλλά το μάνα εξ ουρανού πρέπει να καθαρίσει τον εναέριο χώρο άνωθεν από εχθρικές απειλές, ούτως ώστε οι μονάδες, οι χερσαίες, να κάνουν τη δουλειά τους. Εκεί πρέπει να φτάσει σε επίπεδο η εθνική φρουρά. Επίσης, αναφορικά με την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου και το αν μπορεί να ιδρυθεί κυπριακή αεροπορία. Mm-hmm. Λοιπόν, φυσικά και μπορεί, όμως δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε τον τροχό, γιατί αν η Κύπρος ανακαλύψει τον τροχό μόνη, θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο. Δεν αποκτάς εύκολα εμπειρία και δεν αποκτάς εύκολα και νοοτροπία. Αυτά είναι θέμα αεροπορικής παράδοσης και κουλτούρας και χρειάζονται δεκαετίες. Άρα, μπορεί λοιπόν η Κύπρος να πλαισιώσει την ελλαδική προσπάθεια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ένας τρόπος θα ήταν να αγοράσει αεροπλάνα, να τα μισθώσει εντός εισαγωγικών στην Ελλάδα και με μια αμυντική συμφωνία μεταξύ τους, ως σύμμαχα κράτη, η Ελλάδα από το Καστέλι να τα διαθέσει. Να ρωτήσω κάτι. Μπορούν να τοποθετηθούν. Συγγνώμη, μιλάω, αναφερθήκατε στην απόκτηση αντίληψης αεροπορικής. Εάν υπήρχαν μεικτά πληρώματα, όπως εκπαιδεύονται οι δικοί μας Ίκαροι, να εκπαιδεύονται και οι Κύπροι. Έλληνες είναι και αυτοί. Και μεικτά πληρώματα σε εμάς για ένα διάστημα μεταβατικό. Ναι, είναι πολύ καλή σκέψη και είναι εδώ που θέλω να καταλήξω. Όλα αυτά μας τα έχουν δείξει οι ξένοι. Τι θέλω να πω, υπάρχει ο θεσμός του Exchange Pilot. Δηλαδή, εγώ στην αεροπορική μου καριέρα έχω δει Γερμανό πιλότο να πετάει γαλλικό Mirage 2000, έχω δει Γάλλους να πετάνε Eurofighter, έχω δει Βέλγους να πετάνε πορτογαλικά αεροσκάφη. Και γενικά μεταξύ των αδικών χωρών υπήρχαν οι exchange pilot, δηλαδή στέλνανε σε μια ξένη πολεμική μοίρα ένα ή δύο υπτάμενους. Εμείς αυτό εδώ και πολλά χρόνια δεν το έχουμε κάνει, όχι μόνο στο αεροπορικό επίπεδο, αλλά για όλη την εθνική φρουρά. Δηλαδή τα στελέχη της εθνικής φρουράς. Γιατί όλα σε κάποια, στον βαθμό του υπολογαγού για παράδειγμα, και του πραγματάρχη αργότερα, να μην βρίσκονται για μια διετία σε ελλαδικές μονάδες και να ξεφύγουν από έναν μοιραίο υπηρεσιακό υπαρχιωτισμό, και το λέω με την καλή έννοια. Ναι, ναι. Γιατί όταν βρίσκεις σε ένα μέρος, δεν έχεις προσλαμβάνωσες. Αυτό έπρεπε να έχει ήδη γίνει. Άρα λοιπόν, επειδή έχει ανακοινωθεί η αύξηση του αριθμού εισακτέων από την Κύπρο στη σχολή Ίκαρον, πρέπει στην επόμενη σειρά ανθρωποσμυναγών, οι επόμενοι ανθρωποσμυναγοί, οι Κύπροι, να τοποθετηθούν κάποιοι από αυτούς, 4-5 θα τον βρουν τον αριθμό, να τοποθετηθούν σε ελλαδικές πολεμικές μοίρες. Ούτως ώστε αυτό να αποδώσει σύντομα, αποδώσει τα επόμενα 2-3 χρόνια. Θα έχει αποδώσει, θα υπάρχει μαγιά. Αυτό έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Και δεν μας κόστιζε τίποτα. Άρα ναι, μπορούσε και έπρεπε να γίνει. Και πρέπει να γίνει επιτέλους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Είτε λοιπόν να υπάρξει μια μοίρα εκεί πέρα με μεικτά πληρώματα, για κάποιο διάστημα να το λειτουργεί η ελλαδική πολεμική αεροπορία, οτιδήποτε. Το ζήτημα είναι ότι στην Κύπρο πρέπει να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις, ούτως ώστε φιλοξενία αεροπορικής δύναμης να έχει ασφάλεια. Επί της παρούσης, το έχουμε ξαναπεί, το ζήτημα δεν είναι τα αεροπλάνα για τις αντιεροπορικές ομπρέλες, είναι τα όπλα μακρού πλήγματος. Mm-hmm. Πλέον όλοι εστιάζουν εκεί πέρα. Αναφερθήκαμε παλαιότερα για το σύστημα Iron Dome. Χρειαζόμαστε κάτι αντίστοιχο, δηλαδή τελευταία ακούγεται για το σύστημα Spider για το Ισραήλ. Mm-hmm. Εκεί που θέλω να καταλήξω, δεν κάνουμε εδώ πέρα promotion σε κανέναν. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να αποκτηθούν συστήματα τα οποία να δημιουργηθούν πισαλίδα ασφαλείας σε σημαντικές αντιταστάσεις. Και έστειλαστε στην Κύπρο, είναι η αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, όχι από άλλα αεροσκάφη, αλλά από τα όπλα των αεροσκάφων. Γιατί οι Τούρκοι με τα ΣΟΜ, 100 ναυτικά μίλια, 150 ναυτικά μίλια με τα ΣΛΑΜΙΑΡ και άλλα όπλα που έχουν, μπορούν από τη Μικρά Ασία να αφήσουν όπλα ακριβίας τα οποία να δημιουργήσουν πρόβλημα σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Αν κλειδώσουμε λοιπόν την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, μπορούμε να φιλοξενήσουμε εκεί πέρα μια αεροπορική δύναμη 6 αεροσκαφών για παράδειγμα. Τον αριθμό θα τον βρούνε. Θα πει κάποιος γιατί όχι όλη τη δύναμη. Γιατί τα αεροσκάφη μέχρι να απογειωθούν, μέχρι να ενεργοποιήσουν το οπλικό του σύστημα, να πάρουν το σχηματισμό μάχης και να αποκτήσουν ενέργεια, ύψος, ταχύτητα και ενέργεια για να είναι ασφαλή να αντιδράσουμε, χρειάζονται χρόνο και χώρο. Άρα, αν εγκλωβίσουμε μεγάλη δύναμη εκεί πέρα, θα έχουμε πρόβλημα. Θα είναι το λεγόμενο, αυτό που έχουμε ξαναπεί, force to free ratio.
Άρα λοιπόν μπορεί η μεγάλη δύναμη, π.χ. τα 20 αεροσκάφη της πολεμικής μοίρας, τα 14 να βρίσκονται στο Καστέλι. Μιλάμε τώρα, αναφέρουμε αριθμούς, το πλαίσιο όμως είναι αυτό. Η μεγάλη δύναμη να βρίσκεται στο Καστέλι για παράδειγμα και η υπόλοιπη δύναμη σε καθεστώς readiness να βρίσκεται στην Κύπρο και να προλάβει να απογειωθεί σε περίπτωση ανάγκης και να δώσει το χρόνο ούτως ώστε να έρθει το υπηκό από την Κρήτη. Αυτό είναι ένα σκεπτικό. Υπάρχουν πολλά. Μία μελέτη θα μπορούσε να τα βάλει κάτω και να πάρει, να δώσει το δρόμο για τις αποφάσεις. Το ζήτημα όμως είναι η πολιτική βούληση. Και είναι ξεκάθαρο. Yeah. Η Κύπρο, όχι μόνο γιατί αναφέρονται αυτό και από ακαδημαϊκούς, όχι μόνο δεν είναι βαρύδι και πρόβλημα στον αμυντικό σχεδιασμό, αλλά είναι η λεπίδα της Ελλάδος και η λαβίδα στο μαλακό υπογάζο της Τουρκίας. Yeah. Δηλαδή, από την Κύπρο μέχρι την Άγκυρα είναι 550 χιλιόμετρα. Είναι εκτεθειμένη η Τουρκία από τα πλευρά της. Και επίσης, αν βάλουμε μέσα στο αεροπορικό παιχνίδι και την Κύπρο, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε όφελο στο Αιγαίο, υπό την έννοια ότι σοβαρές δυνάμεις τουρκικής αεροπορίας. Θα απασχοληθούν εκεί, βέβαια. Θα απασχοληθούν εκεί πέρα. Άρα, ανοίγουμε τη βεντέλια. Λοιπόν, επιτέλους πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε για όλα αυτά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο. Και σε σχέση με το Iron Dome που ανέφερα πριν, πέρα από την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, είναι η εγκαταστάσεις στο Μαρί, που είναι γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, που καταλήγει και ο Eurasia Interconnector και ο Euro-Africa Interconnector και ο EastMed, τον οποίο εμείς θα συνεχίσουμε να αναφέρουμε εις πείσμα πολλών. Και θα μπορούσε να υπάρξει, να υπάρξουν κοινές αγορές, ειδικά τώρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο της δομημένης συνεργασίας και λοιπά, στην άμυνα και τα γαλλικά όπλα. Οι Γάλλοι θα απελευθερώσουν όπλα τα οποία δεν απελευθερώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την Κύπρο, αλλά και στο πλαίσιο των κοινών projects που υπάρχουν, αναφέρουμε παραδείγματος χάρη στην Ευρωκορβέτα και σε άλλα στιγμάτα, η Κύπρος ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να συμμετάσχει. Συμμετέχει ήδη σε κάποια από αυτά. Καλό είναι αυτό, να το πούμε αυτό, ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος συμμετέχουν στα κοινά προγράμματα άμυνας ανάπτυξης, αλλά αυτό θα πρέπει να μεταφραστεί και πρακτικά, δηλαδή με την απόκτηση οπλικών συστημάτων. Δεν θα σου αρνηθεί κανείς σε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πάει να κάνει εμπάργο η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός και αν έχει αμερικανικά συστήματα μέσα. Για το μέγεθος της Κύπρου και για καθεστώς μόνιμης παρουσίας στο νησί, μια πολύ καλή επιλογή, για παράδειγμα, θα μπορούσε να ήταν το ιταλικό εκπαιδευτικό, το M346, το οποίο στην ουσία είναι ένα ελαφρύ μαχητικό. Και μπορεί να παίξει, να κάνει και αποστολές εγγύης αεροπορικής υποστήριξης στην Κύπρο. Είναι ικανότατο, αλλά και να χτυπήσει στόχους αέρος-αέρος. Υπάρχουν πολλές επιλογές και μπορούμε να βάλουμε και άλλους παράγοντες μέσα πέρα του γαλλικού. Θα ήθελα να αναφέρω και το εξής. Προσφάτως δείξαμε ότι έχουμε πλέον ανοιχτούς ορίζοντες και βρήκαμε το κενό που υπήρχε Σαουδική Αραβία και στείλαμε τα Patriot. Έτσι. Αν συζητήσουμε τώρα τα Patriot επιστρέφοντας, γιατί να μην πάνε στην Κύπρο? Θα πει κάποιος, είναι ένα αμερικανικό σύστημα. Ναι, αλλά είναι ένα αμυντικό σύστημα. Και εν πάση περιπτώσει, πέρα από το επιχειρησιακό και το τακτικό, μπορούμε να βάλουμε το ευρύτερο γεωπολιτικό παιχνίδι μέσα και να μιλήσουμε για το ενδεχόμενο, την πιθανότητα εισόδου της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Και με αυτόν τον τρόπο να σμπρώξουμε προς τη δικιά μας κατεύθυνση την επιθυμητή και το κυπριακό ζήτημα, δηλαδή να απελευθερωθεί η Κύπρος από μια χώρα η οποία θα είναι αναξιόπιστη απέναντι στο ΝΑΤΟ. Μιλάω για. Πολλοί λένε ότι θα γυρίσει η Τουρκία πίσω. Δεν ξέρω αν θα γίνει πραγματικά. Η Τουρκία προφανώς θα βάλει βέτο και το ΑΚΕΛ επίσης. Για το ΑΚΕΛ μίλησα. Θεωρώ ότι πλέον πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτή τη γάγκρενα και να μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Τώρα από εκεί πέρα για την Τουρκία, μιλάω για το σενάριο του υποσενάριου. Όντως αυτή η χώρα μπορεί να έχει τη ροπή που έχει προς την Ανατολή και να δημιουργηθεί πρόβλημα με τον ΝΑΤΟ κάποια στιγμή. Αυτά είναι σενάρια επί σενάριων. Το ζήτημα είναι εμείς πώς θέλουμε να τα κουμπώσουμε. Σε επίπεδο προθέσεων, αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να άρει το βέτο, έτσι. Προφανώς και θα τα αφήσει. Αλλά και σε επίπεδο προθέσεων, αν το διατύπωνε αυτό Ελλάδα και Κύπρος, έστω και σε επίπεδο προθέσεων, θα λειτουργούσε με κάποιο τρόπο. Μετά η πίεση, θα μεταφερόταν τουλάχιστον μέρος πίεσης στην Τουρκία. Γιατί θα σκεφτόταν σοβαρά τα ωφέλη από την ένταξη της Κύπρου. Και ίσως να καμπτόταν και το ΑΚΕΛ από άλλους λόγους. Αλλά και το τρίτο πρόβλημα επίσης ήταν η Βρετανία. Ναι, αλλά και εκεί πέρα μπορούν να δημιουργηθούν λύσεις. Από εκεί πέρα δεν βάζουμε μέσα το Ινσιρλίκ. Το Ινσιρλίκ θέλουν να το σπάσουν σε τρία κομμάτια. Ένα να πάει στην Κρήτη, το άλλο να πάει στη Βουλγαρία ή στη Ρουμανία, κάπου στα εκεί. Και το τρίτο κομμάτι. Ας το συζητάμε και ας φαίνεται υπερφύαλο. Μιλάμε για την Κύπρο. Ας τα συζητάμε όλα αυτά και ας φαίνεται υπερφύαλα.
δείχνουμε κάποιους δρόμους, κάποιες επιλογές, οι οποίες είναι ταμπού μέχρι τώρα. Και επιτέλους, δημιουργούμε πρόβλημα και στους απέναντι για να τους δείξουμε ότι, κύριε, υπάρχουν και επιλογές οι οποίες σας πληγώσουν. Εμείς απλά αντισταθμίζουμε το παιχνίδι και προσπαθούμε σε μία κίνηση που κάνουμε να βρούμε μία λύση. Πρέπει να δημιουργήσουμε παιχνίδι. Ακόμα και αν αυτά τα οποία θα προτείνουμε, εκ πρώτης μπορεί να φαίνονται τρελά. Πρέπει να σκεφτούμε έξω από το κουτί. Επιτέλους. Μάλιστα, κύριε Χαραβίδα, ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε και στην πορεία. Τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Στεφάνος Χαραβίδας, τον ευχαριστούμε πολύ. Επισημηναγός, ένα από στρατεία, υποψήφιος διδάκτορ για πολιτικής.